Όλα δείχνουν θρίαμβο της Νέας Δημοκρατίας, η οποία σύμφωνα με τα αποτελέσματα των exit polls μπορεί να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Η ψαλίδα ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ δυνατόν να υπερβεί τις 10 εκατοστίες μονάδες, αν και σε μισή περίπου ώρα θα έχουμε τελική εκτίμηση. Πάντως, όπως όλα δείχνουν, έως τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα λάβει εντολή για σχηματισμό κυβέρνησης. Το εκλογικό θρίλερ φαίνεται πως θα παιχτεί με την είσοδο των μικρότερων κομμάτων, τα οποία θέλουν ποσοστό τουλάχιστον 30% για να λάβουν εισιτήριο εισόδου στην Βουλή των Ελλήνων. Συνδυόμαστε αμέσως με την Αθήνα, το Sky και τον συνάδελφο Γιώργο Ευγενίδη. Παρακολουθεί αδιαλείπτως από το πρωί τις εξελίξεις. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Πέτρα. Καλησπέρα σε όλους σας. Έχουμε και τελικά exit poll. Πάμε να δούμε λοιπόν μέχρι αυτή την ώρα, αν και είναι αδιαφιλονίκητη η άνοδος στην εξουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έτσι ακριβώς είναι, όπως το λες. Είναι πολύ καθαρή η νίκη της Νέας Δημοκρατίας με βάση την τελική διόρθωση του exit poll που έδωσε πριν από ελάχιστα λεπτά στον αέρα του Sky ο δημοσκόπος της ΠΑΛΣ, ο Γιώργος Αράπογλου. Η Νέα Δημοκρατία κινείται μεταξύ του 41 και 38%, ο ΣΥΡΙΖΑ δεύτερος με ένα ποσοστό από 29 έως 32%, το Κίνημα Αλλαγής στην τρίτη θέση με ποσοστό από 7 έως 9%, το Κομμουνιστικό Κόμμα τέταρτο με 5 έως 6% και στη συνέχεια έχουμε ένα ντέρμπι στην ουρά, καθώς το Μέρα 25 του Γιάννη Βαρουφάκη φαίνεται να είναι το πιο ασφαλές από τα τρία μικρότερα κόμματα, με ένα ποσοστό το οποίο θα κινηθεί από 2,8 έως 3,8% και έχουμε μία μάχη η οποία μένει να δούμε πόσο θα κρατήσει και για τη Χρυσή Αυγή και για την Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου, που αμφότερα κόμματα παίρνουν ένα ποσοστό από 2,7 έως 3,7%. Εκτός Βουλής μένει η Ένωση Κεντρών του Βασίλη Λεβέντη, που είχε τα προηγούμενα χρόνια κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, ενώ εκτός θα μείνει και η Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Με βάση αυτά τα αποτελέσματα που έχουμε μέχρι στιγμής, Πέτρα, και τα σενάρια για τη Βουλή, αν θα είναι δηλαδή πεντακομματική, εξακομματική ή επτακομματική, η Νέα Δημοκρατία εκτιμάται ότι θα κινηθεί από 155 έως 167 έδρες, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στην αξιωματική αντιπολίτευση με 77 έως 82 έδρες. Άρα αυτή τη στιγμή συζητάμε στη βάση της αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας, που είτε θα είναι περί τις 155 αν έχουν 7 κόμματα και θα γίνεται όλο και μεγαλύτερη όσο περισσότερα μικρά κόμματα μένουν εκτός Βουλής. Μάλιστα. Τώρα, επί της διαδικασίας, τουλάχιστον για την απόψινή νύχτα, αλλά και από αύριο. Ναι. Για την διαδικασία, ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή τα αποτελέσματα στο Μέγαρο Μαξίμου. Αναμένεται γύρω στις 9, λίγο μετά τις 9 μάλλον, να κάνει τη δήλωσή του από το Ζάπιο, όπου έχουν συγκεντρωθεί και αρκετοί ξένοι διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι. Ναι. Με τη σειρά του, ο μεγάλος νικητής της βραδιάς, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έφτασε στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας λίγο πριν τις 7 το απόγευμα, ανέβηκε στο γραφείο του στον τρίτο όροφο, παρακολουθεί τα αποτελέσματα με στενούς του συνεργάτες, θα αναμένει, όπως πληροφορούμεθα, την τελική εκτίμηση της Singular Logic, η οποία θα έρθει λίγο μετά τις 9 το βράδυ, προκειμένου να μεταβεί στο ισόγειο του κτηρίου και να κάνει εκεί την τελική του δήλωση. Ναι. Πάντως έχει την άνεση, είναι με τον αέρα νικητή, αντιλαμβανόμαστε, που ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα κάνει τη δήλωσή του. Έτσι ακριβώς, να σας δώσω και μια τελευταία πληροφορία που μόλις μου διαβιβάστηκε. Εντός πολύ λίγου, σε 5 με 10 λεπτά, ο υπηρεσιακός υπουργός εσωτερικών, ο κύριος Αντώνης Ρουπακιώτης, θα κάνει μια δήλωση. Εκτιμούμε ότι θα έχει να κάνει με την διαδικασία, γιατί περιμένουμε τη Singular Logic, που έχει την ευθύνη της διενέργειας των εκλογών, να μας δώσει γύρω στις 9, σε περίπου μισή ώρα από τώρα, την τελική της εκτίμηση για το αποτέλεσμα με βάση περίπου το 10% της ενσωμάτωσης στην επικράτεια. Ναι. Ένα εντυπωσιακό στατιστικό στοιχείο που μπορώ να σας δώσω πάντως, με βάση τις αναλύσεις που κάνει αυτή τη στιγμή στον αέρα του Sky ο εκλογικός αναλυτής και αρθρογράφος της Καθημερινής, ο Ανδρέας Δρυμνιώτης, είναι ότι από τις 59 εκλογικές περιφέρειες της χώρας, οι 51 φαίνεται πως βάφονται γαλάζιες. Άρα υπάρχει ένα σκηνικό καθολικής επικράτησης της Νέας Δημοκρατίας σε όλη την επικράτεια, ακόμα και σε εκλογικές περιφέρειες που θεωρούνταν κάστρα του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Τώρα είναι θέμα ωρών να κλειδώσουν τα πάντα και η σκέψη και το βλέμμα στρέφεται στην επόμενη μέρα και στο τι προκλήσεις θα έχει να διαχειριστεί ακριβώς ο νέος Πρωθυπουργός, ειδικά μετά και τις τελευταίες εξελίξεις και τις τουρκικές προκλήσεις
Κρήτης και σε Αιγαίο και σε Κύπρο ετοιμάζεται και δεύτερη γεώτρηση στην κατεχόμενη Καρπασία. Έτσι ακριβώς. Και έχει σημασία να δούμε η νέα κυβέρνηση πώς θα τα διαχειριστεί αυτά. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο αγκάθι, γιατί ουσιαστικά η τουρκική πλευρά πάει να διαμορφώσει ένα πάρα πολύ ισχυρό τετελεσμένο στην Κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη και θα είναι μία από τις πρώτες βασικές προκλήσεις της επόμενης κυβέρνησης, η οποία αναμένεται να αναλάβει τις αμέσως επόμενες μέρες, για να σου δώσω και ένα χρονοδιάγραμμα, εφόσον έχουμε αυτό το αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή. Ο κύριος Μητσοτάκης θα πάει να ορκιστεί αύριο στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Παυλόπουλο, και θα λάβει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης. Αναμένεται να έχουμε το υπουργικό σχήμα ακόμα και αύριο το απόγευμα, οπότε θα υπάρχει ορκομοσία υπουργών την Τρίτη. Επισπεύδονται δηλαδή οι διαδικασίες για να μην υπάρχει αυτό το κενό που ζήσαμε τουλάχιστον σε άλλες εκλογικές αναμετρήσεις, δηλαδή να παρέρχεται το δεκαήμερο μέχρι το σχηματισμό και την εντολή. Με μια υποσημείωση βεβαίως, αν μπορώ. Ναι. Θα σχηματιστεί η κυβέρνηση και οι υπουργοί θα ξεκινήσουν να αναλαμβάνουν ατύπως τα καθήκοντά τους, αλλά η Βουλή δεν πρόκειται να ανοίξει πριν τις 17 Ιουλίου για να αναγνωστούν οι προγραμματικές δηλώσεις και να λάβει ψήφο εμπιστοσύνης. Οπότε ναι, το τυπικό του πράγματος αναμένεται να ολοκληρωθεί περίπου σε 10 μέρες με 2 εβδομάδες από τώρα. Ναι. Πλην όμως δεδομένων των άμεσων προκλήσεων, αναλαμβάνουν αμέσως διαχείριση είναι οι υπουργοί και θα έχει και ενδιαφέρον βεβαίως να δούμε μετά τα μεσάνυχτα τουλάχιστον την ονοματολογία που θα αρχίσει να κυκλοφορεί. Σωστό. Απλά θα πρέπει να περιμένουμε πρώτα τον κύριο Μητσοτάκη να κάνει την τελική του δήλωση. Είναι άλλωστε ο μεγάλος νικητής της βραδιάς. Τα φώτα της δημοσιότητας, οι προβολής πέφτουν αυτή τη στιγμή πάνω του, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το στίγμα που θα εκπέμψει για την επόμενη μέρα της χώρας. Άλλωστε είναι πρωθυπουργός όλων των Ελλήνων πλέον και αυτών που δεν ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία. Έχει όμως στα χέρια του και μια πολύ ισχυρή εντολή, προκειμένου και να διαμορφώσει το κυβερνητικό σχήμα κατά το δοκούν, αλλά και να τρέξει το κυβερνητικό έργο με τον τρόπο και τους ρυθμούς που επιθυμεί. Έτσι, μοιράζει κατά αποκλειστικότητα την τράπουλα. Σε ευχαριστούμε, Γιώργο. Θα είμαστε βεβαίως σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας. Θα συνδεθούμε και αργότερα, αν παραστεί ανάγκη. Είναι η πρώτη φορά στα εκλογές.